στάση μας στα μάλια. Στο καρναβάλι των μαλλίων. Καλημερίζοντας τον κύριο Παναγιώτη Μαρκογιαννάκη. Πώς είστε, τι κάνατε, είσαστε έτοιμοι? Είμαστε αφάωτοι, άϊπνοι και έτοιμοι. Γεννηθήκαμε. Καλημέρα, Γέλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα. Αγαπητέ μου κύριε Μαρκογιαννάκη, ξαναπες αυτό το τρίπτυχο. Άϊπνοι, ατάιστοι. Άϊπνοι, αφάγωστοι και έτοιμοι. Γιατί εμείς γεννηθήκαμε έτοιμοι. Οπότε σας περιμένουμε όλους έτσι αλλιώς. Και πρέπει να κάνουμε γνωστό στους ακροατές των 84 και τους δικούς Αγγέλα ότι επειδή υπάρχει κάποιο θέμα και συζητιέται ζου από την περασμένη Κυριακή όσον αφορά το Καστινό Καναβάλι, εμείς στο Μαλλιώτη Καναβάλι ποτέ δεν διαφημιστήκαμε σαν παραδοσιακό καναβάλι. Οπότε ο κόσμος αυτός που θα έρθει εδώ θα έρθει να διασκεδάσει, να δει όμορφα θέματα, να δει σύγχρονες στολές, να δει πολυεστερικά άρματα τα οποία πλέον είναι κατασκευή του Μαλλιώτικου Καναβαλίου και είναι στα 6 μέτρα ύψος και στα 5 μέτρα πλάτος. Είναι σύγχρονα θέματα, όλα είναι από τη σύγχρονη τέλος πάντων το κινηματογράφο και τα θέματα, και εμείς δεν είμαστε παραδοσιακό καναβάλι. Και θα έχουμε και βραζιλιάνες και χορεύτριες και θα είμαστε γενικά μέσα στο ρυθμό της εποχής. Γιατί κάποιοι συζητούν από το Καστρινό Καρναβάλι γιατί να φέρουμε την Αναστασία Γιουσέ, γιατί να φέρουμε βραζιλιάνες. Η αλήθεια είναι πως δεν τη ρωτήξαμε. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα στο Μαλλιώτικο Καρναβάλι το κάναμε εμείς. Και εμείς θέλουμε να διασκεδάσουμε όλο τον κόσμο. Να ξεχάσει τα πάντα. Και να διασκεδάσει αγόγγιστα και αμερόληπτα. Σωστά. Αυτά. Και ο καθένας από εμάς στη συνέχεια να φροντίσει και να κάνει τον κομμάντο του για να γυρίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο σπίτι του, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και όλα τα υπόλοιπα. Φροντίζουμε και θα φροντίσουμε, να σε διακόψω, βεβαίωτα, όλος ο κόσμος που θα έρθει στα Μάλια να έχει την αξιολογότατη διοικητική μέρημνα, όπως ονομάζεται όσον αφορά το θέμα των διοργανώσεων. Φως, νερό, τηλέφωνο, τουαλέτα, φαΐ, πιωτό. Όλα θα είναι πλήρης και σε επίβλεψη. Πού θα μπαρκάρει, πώς θα οδηγηθεί στην παρέλαση, τι θα φάει, πού θα φάει, πώς θα φάει, με ποιον θα φάει, όλα τα έχουμε φροντίσει. Τώρα αυτό είναι πολύ προκλητικό. Πού θα φάει, τι θα φάει, με ποιον θα φάει, είναι προκλητικό. Δηλαδή, μισό λεπτό. Έχουμε και άλλες 50 ψισταριές οργανωμένου τύπου με το φαΐ, με το πιωτό, και ξέρετε αυτό είναι τσίκνισμα. Άμα δεν μυρίσεις τον καπνό να φας το σουβλάκι, το μπιφτέκι ή το λουκάνικο, να πιεις και μια μπύρα ή μια κοκακόλα, είναι τσίκνισμα να κάνεις. Να τηλεφωνήσω να κλείσω τραπέζι και με ποιο θέλω να φάω? Εσύ έχεις το ελεύθερο και όλος ο όμιλος που δουλεύεις, διότι είσαστε μαζί μας πάντα. Εσείς έχετε και διαμονή μέσα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν διατροφή, διασκέδαση κλπ. Εσείς έχετε και διαμονή. Φαντάζομαι ότι οι πληρότητες πάνε πάρα πολύ καλά, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, Μάλια, τουριστική περιοχή, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι και η αρχή, ας πούμε, για να δούμε το πώς θα κινηθούν τα πράγματα με την τουριστική περίοδο, Παναγιώτη. Όχι. Το καρναβάλι το Μαλλιώτικο δεν έχει σχέση με την τουριστική περίοδο. Παρόλο που είναι αργά φέτος και όλοι είναι έτοιμοι, ας μην γελιόμαστε. Πάρα πολλοί λαός από Χανιά, από Ρέθυμνο, φίλοι μας, κουμπάρι, συντέκνη, από Καβάλα, από Αθήνα, από Κέρκυρα, από τα νησιά, από τη Ρόδο. Αλλά εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα ότι στα Μάλια θα έχουμε και πληρότητα όσον αφορά το θέμα του καρναβαλιού. Μετά από τα 10 χρόνια είναι και αυτός ένας στόχος. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο και να τον φιλοξενήσουμε. Φιλοξενούμε τους δικούς μας, υπάρχουν 3-4 ξενοδοχεία ανοιχτά και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, μην ανησυχεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το κρατάω όλο αυτό. Εδώ έχουμε πάρα πολλά άρματα. Νομίζω ότι είναι πόσες οι ομάδες, 11 για φέτος? Έχουμε 11 ομάδες με 18 άρματα. Μάλιστα. Άρματά μας φέτος πάμε για να πιάσουμε την ποιότητα και τον όγκο της Πάτρας. Δεν θέλω οι ακροατές να με κακοχαρακτηρίσουν ότι έχω έπαρση. Θα δούνε αυτοί που θα έρθουνε και θα δούνε και αυτοί που δεν θα έρθουν στις δημοσίες τι σημαίνει ανεβάζουμε επίπεδο στο Μαλλιώτικο Καναβάλι όσον αφορά την ποιότητα των αρμάτων και των θεμάτων με τις στολές. Μικροί μπελάδες, λοιπόν. Μικροί μπελάδες, φύλακες, άγγελοι του Γιάννη,
Manchester City. Οι είναι η ομάδα των υπηαγωγείων και των σχολείων και έχουν κοκκινοσκουφίτσα και η κοκκινοσκουφίτσα του είναι 5,5 μέτρα ύψος. Ναι. Για το χατήρι των μικρών πελάδων της στη χώρα των θαυμάτων, των φυλάκων που κάνουν τους Βίκινγκς και του Μάσκ που έχει την όψη του Μάσκ και το καπέλο, θα κόψουν όλα τα παρέλαση του κεντρικού δρόμου στα μάλια. Δεν περνάνε κάτω από τα σημαίακια. Τα σημαίακια μας είναι στα 5 μέτρα ύψος και το Μάσκ είναι στα 7 μέτρα ύψος. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μας κακοχαρακτηρίσουν οι ακροατές. Μα δεν υπάρχει λόγος να σε κακοχαρακτηρίσουν. Απλά είναι αυτό που κάνεις, δίνεις την εικόνα του καλά. Κάποιος που θα ακούσει, σου λέει, έφερε την προστασία τη Ιουσέφ στο Ηράκλειο. Μα σε λέει τώρα και για 7 μέτρα και 15 μέτρα και 25 μέτρα, αυτοί καβαλήσαν το καλάδι. Δεν το καβαλίτσεψαν. Εντάξει, ό,τι για να κάνετε, καλά το θέμα είναι όποιος έρθει να περάσει καλά. Είναι η Manchester City, είναι η Yuhu. Μισό λεπτό. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση του αλκοόλ στην περιοχή. Να πω τις ομάδες και μετά να έρθω σε αυτό. Τσοκάριας, Φιλονίδιος Πολιτιστικός Σύλλογος Χερσονήσου, Αναμαλιασμένοι, οι ήρωες του Disney, Nicola West Stage Group και Ρε Μάλια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Ρε Μάλια. Είναι, οι συνδυασμοί είναι και παίρνουν, γιατί έχουμε και τους καρναμαλιώτες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, αν μη τι άλλο, να υπάρχει πάντα η καλή διάθεση, άρματα με φαντασία, με έμπνευση, με δημιουργική διάθεση. Κοντά πόσοι καρναβαλιστές, Παναγιώτη? Έχουμε από 1500 μέχρι 1700 άτομα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν το είχες ακούσει, αλλά είπα στις κατευθύνσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης και στα μέτρα που παίρνει ότι θα υπάρχουν και κυκλοφοριακά μέτρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και από την αστυνομία από μια συγκεκριμένη ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και για την ασφάλεια όλων. Εσείς από τη δική σας την πλευρά με τρενάκι θα μεταφέρετε τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Και από τις δύο πλευρά. Και από την πλευρά του Αγίου Νικολάου έχουμε την εταιρεία Happy Train και θα μας βοηθήσει με τη μεταφορά των θεατών μας. Και είπες επίσης ότι υπάρχει μέρημνα σε ό,τι έχει να κάνει και με το αλκοόλ. Τι ήθελες να πεις? Όσον αφορά το αλκοόλ, υπάρχουν διακριτικοί ύπαρξη ομάδων μέσα στο καρναβάλι που, αν τυχόν δούμε ότι ξεφεύγουν κάποιοι, τέλος πάντων όσον αφορά, δεν υπάρχει έτσι να πιούν οι καρναβαλιστές, αλλά για τους θεατές, θα κάνουμε εμείς τη διαχείριση ότι ξέρεις δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι και επειδή έχει πιει πολύ πρέπει να αποχωρήσεις. Ψυχρά, στα μούτρα. Δεν ξέρω πώς θα το πάρουν πάλι ακροατές, αλλά καλύτερα μακριά και αγαπημένη παρά κοντά και με προβλήματα και φασαρίες. Να φανταστώ ότι σε αυτή την προσπάθεια οι εθελοντές αυξάνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείτε, έτσι? Δεν γίνεται μαλλιώτικο καρναβάλι αν δεν υπάρχουν εθελοντές. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια δική μας η φετινή για τις δουλειές και τη διαδικασία της οργάνωσης είναι περίπου 100 που δουλεύουμε. Μην μπερδεύεστε. Όχι για τις ομάδες ή για την παρέλαση. 100 άτομα μόνο για τη διοργάνωση. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πήγε καλά. Δεν τον ακούμε τώρα. Ναι, έκανε κάποια διακοπή. Έχεις την καλοσύνη να το επαναλάβεις το τελευταίο? Η Οργανωτική Επιτροπή αυτή τη στιγμή βοηθιέται από περίπου 100 άτομα, όχι καρναβαλιστές, ούτε 100 άτομα από τις ομάδες που θα παραλάβουν. 100 άτομα μόνο για τις ανάγκες της οργάνωσης. Δεν γίνεται αλλιώς. Μάλιστα. Λοιπόν, φέτος υπάρχει κάτι το οποίο εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να υποθεί, θα είναι έκπληξη στο μαλλιώτικο το καρναβάλι? Έκπληξη δεν θα είναι. Υπάρχει όμως κάτι καινούριο. Θα είμαστε πιο τρελοί και πιο παλαβοί από το 2023. Μάλιστα. Ατάιστοι και άϊπνοι. Συνεχίζεται αυτό. Φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσει όποιος έρθει κοντά σας και μαζί κι εσείς να το χαρείτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.